εκπομπή είναι μια χορηγία της Perskin Doll. Perskin Doll. Stronger than your pain. Τέταρτο επεισόδιο. Ο δρόμος προς την αψία του Θριάμβου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Μαζί μας έχουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια στο Dragon Field τον Αλεξάνδρο Πουσανίδη, ο κορυφαίος σφυροβόλος αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Καλώς όρισες, Αλέξανδρε, σε αυτή την εκπομπή. Καλώς όρισες και στην Κύπρο, μιας και πλέον μένεις στην Ουγγαρία. Επιστρέψεις από πατρίδα εδάφη. Πώς νιώθεις, έχει λίγη ζέστη? Ευχαριστώ την πρόσκληση. Το εκτιμώ. Είναι πάρα πολύ... Επιθυμίσα πάρα πολλά την Κύπρο. Έκαμε πάρα πολύ κρύο στην Ουγγαρία, η αλήθεια, οπότε έλειψε μου πολλά τούτη ζέστη της Κύπρου. Φυσικά, μόλις ήρθα πίσω και πιάσαν οι πειράες, ξέρεις, λέω, γιατί τόση πειρά, ξέρεις. Αυτή τη στιγμή κάνω την προετοιμασία μου με τους Ούγγρους. Μπορώ να πω είναι πάρα πολύ δύσκολη και βαρετή η προπόνηση. Βρίσκομαι τώρα σε μια κατάσταση σχετικά καλή, δηλαδή επιστρέφω σιγά σιγά στα μέτρα που θέλω να είμαι, έτσι ώστε να κάνω έναν καλό πρώτον αγώνα. Όπως είπα, ήρθαμε τώρα και στην Κύπρο και βοήθησε πάρα πολλά τη ζέστη, γιατί πολλά περίεργο αίσθημα να φοράς δύο ζευγάρια, δύο παντελόνια, να πάεις να κάνεις βολές μέσα στην κρυάδα της Ουγγαρίας. Οπότε τώρα που κάνεις ζέστη, ξέρεις, το σώμα λίγο ήρθε στα κανονικά του, ξέρεις, μπορώ να ρίξω λίγο παραπάνω, οπότε ελπίζω ώσπου να πάμε πίσω, να φύγουμε πίσω στις 20 του Απρίλη, πάμε πίσω στον Πατέλη της Ουγγαρίας, να καλοκαιριάσει και λίγο για μέ, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε σιγά σε λίγους αγώνες και να είμαι σε μια καλή κατάσταση. Πότε αναμένεται η πρώτη έτσι, διοργάνωση που θα λάβεις μέρος? Συζήτησα με τον προπονητή μου τους αγώνες, τον προγραμματισμό δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε με έναν απλό αγώνα έτσι για τεστ σε μια πόλη δίπλα που κάνω προπόνηση εγώ της Ουγγαρίας. Ονομάζεται Βέσπρεμ, στις 27 του Απρίλη. Μετά δήλωσα συμμετοχή να πάω και στα Αλεξάνδρεια. Οπότε να πάω να ρίξω με τους κορυφαίους Έλληνες εκεί στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στη Θεσσαλονίκη, τέλος πάντων. Μετά έναν το meeting της Κύπρου μας, που ευτυχώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να έχουμε έναν bronze meeting στην Κύπρο. Μετά είναι τα Βενιζέλια, στα Χανιά. Μετά είναι το Βαλκανικό. Ήταν ένα παιδικό όνειρο Ολυμπιακοί Αγώνες? Ήταν πάντα κάτι που σκεφτόσουν από παιδί? Πάντα. Ειδικά όταν πιάσα το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες νέων που γίνανε για πρώτη φορά το 2010 στη Σιγκαπούρη, ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, γιατί είχαμε τους πέντε κύκλους, ξέρεις, πάνω στο μετάλλιο. Ήταν μεγάλη χαρά. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο με την κανονική Ολυμπιάδα, αλλά ήταν ένα ωραίο συναίσθημα και για που μου εξύπνησε λίγο το θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες ανδρογυναικών, γιατί είναι, νομίζω, μετά το παγκόσμιο, αν όχι ισάξιο με το παγκόσμιο, για μας το Στίβον τουλάχιστον, είναι η μεγαλύτερη πίστα που να βγει, η καλύτερη του κόσμου στην ουσία, είναι εσύ πιο πάνω. Οπότε, είναι κάτι πολλά wow, μπορώ να πω, το κάνει καθένας, καταλάβες. Ήσουν ένα παιδί που μεγάλωσε στην Πάφο. Γεννήθηκα μεγάλωσα. Ναι. Έκανε τα πρώτα σου αθλητικά βήματα εκεί. Έκανε την πρώτη σου γνωριμία με τον Στίβο αλλά και με τον αγώνα της σφυροβολίας. Και στην πορεία πήρες την αποφάση να πας στην Αμερική. Θα άλλαζες κάτι στην Αμερική? Η πορεία σου στην Αμερική ήταν κάτι το οποίο σε διαμόρφωσε σαν άνθρωπο και σαν αθλητή? Και πιστεύεις ότι η Αμερική εν τέλει είναι για όλους ή είναι για κάποιους αθλητές, φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να έχουν το μέταλλο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εκεί πανεπιστημίων? Λίγο κομπλέξ η ερώτηση. Νομίζω δεν είναι για όλους, ξεκάθαρα. Νομίζω ο καθένας βιώνει διαφορετικά συναισθήματα καθημερινά, οπότε δεν μπορώ να πω ότι η Αμερική είναι για όλους. Η Αμερική για μένα προσωπικά πιστεύω
Για πολλούς λόγους, πολλοί θα πούν ότι δεν επίεινε Αμερική, μπορεί να, ίσως να ρίχνα παραπάνω, να ήμουν ένας και εγώ Ολυμπιονίκης, να ήμουν σε τελικούς, να διεκδικούσα οχτάδες σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμιους κτλ. Γιατί επί της ουσίας, όταν ήρθα πίσω από την Αμερική, μετά από τόσα χρόνια που ήμουν φοιτητής, σταμάτησα μετά και μετά ξαναξεκίνησα στην ουσία. Και μέσα σε 1,5 χρόνο καταφέραμε με τον, Κωνσταντό Σταθελάκο να. Τον προπονητή μου να πάρουμε τα δύο μεταλλεία από Μεσογειακούς και Κοινοπολιδιακούς, που ήταν, που ήταν σεβαστοί αγώνες. Το επόμενο στάδιο ήταν εκείνο, να πας σε Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο και Ολυμπιάδα. Και ο Κώστας πάντα μου έλεγε ότι έχω τα προσόντα. Οπότε ήταν, εξυπνήσε μου ξανά το... το όνειρο να το συνεχίσω. Αλλά να πάω πίσω στην Αμερική. Στην Αμερική δεν κάναμε την ίδια προπόνηση που κάνουμε τώρα ή πριν ένα χρόνο ή πριν δύο χρόνια. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι, αν κάνω τώρα την προπόνηση της Αμερικής, θα νιώθω ότι κάνω το 50% δηλαδή. Και αμέσως παραπάνω το διάβασμα, να πιένεις τα φροντιστήρια που σου βάλουν, που πρέπει να πηγαίνεις, να παίρνεις συγκεκριμένους βαθμούς, να πηγαίνεις σε συγκεκριμένους αγώνες για το πανεπιστήμιο που ξεκινούν οι αγώνες που το Γενάρη. Οπότε, ώσπου να έρθει η στιγμή του καλοκαιριού, αδειάζει λίγο το σώμα. Κουράζεσαι, πολλά τα ταξίδια. Οπότε... Είχες κάνει όμως και μια απόπειρα, αν θυμάμαι καλά, να ασχοληθείς με την προπονητική. Ήσουν βοηθός του Πέτρου του Κυπριανού. Ξεκίνησα σαν βοηθός με τον Πέτρο τον Κυπριανού, γιατί έκανα εθελοντισμό στην ουσία, γιατί είχα να μάθω πάρα πολλά. Και ειδικά όταν έχεις τον Πέτρο τον Κυπριανού δίπλα σου, πιστεύω είναι από τους κορυφαίους προπονητές του κόσμου. Οπότε έκανα 6 μήνες μαζί του, μετά μου έκαναν πρόταση σε έναν άλλο πανεπιστήμιο στην Αλαμπάμα να πάω να δουλέψω ως βοηθός προπονητής της Ρήψης. Μετά από ένα χρόνο ένιωθα ότι επειδή ήμουν και μόνος μου, δεν μου αρέσει καινούν το πράγμα και ξεκίνησε και επειδή να ξεκινήσει το COVID, είπα να το σταματήσω. Δηλαδή, ακόμα με τα μαθήματα, χρωστώ τα, έφυγα. Χρωστούσα ακόμα μισό χρόνο, πιστεύω. Ακόμα 5 μαθήματα και τέλειωνα το πτυχίο, αλλά σταμάτησα το. Και λέω, με κόφτη, φεύγω, πάω πίσω Κύπρο να ξεκινήσω το δρόμο για την Ολυμπιάδα. Έτσι κάπως ήρθα πίσω από την Αμερική. Και όταν ήρθες από την Αμερική, στην ουσία προσπάθησες να καλύψεις το κενό κάποιων χρόνων που στη συνεργασία με τον Κώστα Σταθελάκο ξεκίνησατε μια προσπάθεια για να έρθεις σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ανταγωνιστικό και να βάλετε ένα όγκο προπόνησης, ο οποίος χρόνο με το χρόνο έμπαινε, είχε προσθεθεί, ας το πούμε, και τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς της επαγγελματικής είχαν φανεί με το μετάλλιο στους Μεσογειακούς, αλλά και ένα μήνα αργότερα στους Κοινοπολιτιακούς. Και η πρόκριση στο Ευρωπαϊκό, την ίδια χρονιά όλα. Στο Μονάχο. Πώς ήταν το πρώτο μετάλλιο για την Κύπρο στους Μεσογειακούς, το πρώτο συνέστημα? Ήταν απίστευτο συνέστημα, γιατί πάνω απ' όλα το πίστευε ο προπονητής μου ότι μπορώ να το πάρω το μετάλλιο. Και ακόμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ, όταν το πήρα, με κοιτούσε στα μάτια και μου φώναζε «Το αξίζεις, πήγαινε, απόλαυσέ το», μου λέει. «Το αξίζεις». Οπότε... απίστευτο συναίσθημα. Και καπάκι μετά από 2 εβδομάδες ξεκινούν οι κοινοπολιτιακοί αγώνες στην Μπέρμιγχαμ. Πας να χάσεις το μετάλλιο στην 6η προσπάθεια και απαντάς και γίνεται ο χαμός. Το πήρες και λίγο πατριωτικά, αν θυμάμαι καλά, εκείνη τη μέρα. Πολύ. Επειδή ήταν οι οικοδεσπότες, κάνανε πανηγύρι, ξέρω εγώ, και... νομίζω είναι ο αγώνας που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, που κάτι πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να περιγράψω ότι μπορεί να αναλογιστεί με εκείνο το συναίσθημα, γιατί ήταν απίστευτο συναίσθημα. Έχασα το μετάλλιο στην τελευταία προσπάθεια του Άγγλου. Έπρεπε εγώ μετά να απαντήσω. Οι Άγγλοι όμως ευτυχώς έχουν αθλοπαίδεια, χειροκροτούσαν και για μένα, εμπουσταρίσκαμε δηλαδή που τις κερκίδες άκουα τους, οπότε δεν ήταν κάτι χωριάτες που απλά φωνάζαν, ξέρω εγώ, «Αου», όπως στην Αλγερία που φωνάζαν στον κάθε Γάλλο λόγω της δικής τους ιστορίας με τους Γάλλους οι Αλγερινοί, οπότε μπράβο τους, και απάντησα και απόλαυσα το πάρα πολλά. Ακόμα μέχρι σήμερα έδειξα το
στο ρεζόλ των καινούριων των προπονητή, που έχει αθλητές με παγκόσμια μετάλλια, μιλάμε για απίστευτους αθλητές. Οπότε εκεί που περίμενα μου πει, εντάξει σιγά το πράγμα, αντιθέτως λέει μου, απίστευτη βολή μου λέει, μπράβο σου, και θέμα χαρακτήρα πλέον τζάμε, δεν είναι απλά επίδοση και μετάλλια, δεν ξέρω, θέμα χαρακτήρα που απάντησες λαλή μου, είσαι πολεμιστής λαλή μου, μπράβο σου, οπότε ναι, ήταν... Είναι κάτι το οποίο το να μπορεί να διαχειριστείς μια καλή βολή ενός άλλου αθλητή, ο οποίος σου απαντάει στη δική σου βολή, είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας πιστεύω σε έναν αγώνα και είναι καθαρά το μέταλλο που έχει κάποιος αθλητής, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την τεχνική, ούτε και με τις δυνατότητες του και με την προπόνηση, αλλά κατά πόσο είναι ψύχρεμος, μπορεί να διαχειριστεί την πίεση, το άγχος, αλλά και την ένταση μιας μεγάλης οργάνωσης, ενός μεταλλείου. Σάβα, μπορώ να σου πω, νομίζω είναι 80-90% η ψυχολογία. Γιατί άμα σκεφτείς ότι οι top 50 αθλητές στον κόσμο, οι top 36, ωραία, που πάνε και διεκδικούν να πάνε στους Ολυμπιακούς ή παγκόσμιους. Όλοι μπορούν να σηκώσουν κάποια κιλά, όλοι μπορούν να αντέξουν κάποιο φόρτωμα προπόνησης, όλοι μπορούν να αντέξουν τις δυσκολίες, τους τραυματισμούς. Το θέμα είναι τι κάνεις όταν πάει στον αγώνα. Ποιος είναι εγκεφαλικά δηλαδή έτοιμος ψυχολογικά να διαχειριστεί την πίεση, θα έλεγα, το βάρος, την ευθύνη στον οποιοδήποτε αγώνα, τέτοιο επίπεδο αγώνα. Και είναι για μένα που βλέπεις ποιοι ξεχωρίζουν. Πάνε πάρα πολλοί, αλλά οι 12 ή 8 είναι λίγοι, συγκριτικά έτσι. Οπότε είναι για μένα που ξεχωρίζει. Εσύ σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη διαχείριση, σε αυτό το κομμάτι που αναφέρουμε τώρα, σε εκείνο τον αγώνα τα έχεις πάει πολύ καλά. Αλλά γενικότερα είναι ένα κομμάτι στο οποίο είχες κατά κάποιο τρόπο μια αδυναμία. Δηλαδή, στο ότι πρέπει να πας σε ένα μεγάλο αγώνα ή σε ένα meeting το οποίο συγκεντρώνει σημαντική βαθμολογία και κάποιες φορές κολλούσες. Yeah. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από την προπόνηση, είναι κάτι το οποίο είναι πηγαίο ή είναι κάτι το οποίο με τον καιρό και με την εμπειρία το δουλεύεις. Κάποιοι είναι ταλαντούχοι και το κάνουν αμέσως. Κάποιοι θέλουν να χάσουν πολλές φορές που λέμε, έτσι ώστε να μάθουν ότι πρέπει να αλλάξω νοοτροπία στον αγώνα, να αλλάξω ψυχολογία. Για παράδειγμα, δεν μπορείς, ας πούμε, πες έχεις αγώνα σε 2 εβδομάδες και στην προπόνηση είσαι χάλια. Πώς διαχειρίζεσαι τον το άγχος, πώς διαχειρίζεσαι το στρες. Για παράδειγμα, έναν πολλά κοντινό παράδειγμα, ο Απόστολος ο Παρέλης, μπορεί να κάνει 6-7 μέτρα πιο κάτω από την καλύτερη του επίδοση στην προπόνηση, ξέρω εγώ. Και βλέπω τον που δεν τον ενδιαφέρει. Ξέρει ότι στον αγώνα να πάει και να ρίξει. Τόση βεβαιότητα έχτισε τόσο άνθρωπος. Και είσαι. Και είναι τόσο σκύλος. Και ένιωσα το πιο έντονα όταν τον έζησα πλέον. Και έκανα μαζί του προπόνηση. Και είναι κάτι που προσπάθησα και εγώ να μάθω από κάποιον καλύτερο μου. Γιατί και εμείς αύριο, άμα φτάσουμε σε ένα επίπεδο, να θέλαμε να εμπνέουμε τους επόμενους αθλητές. Ναι, να τους ενημερώσουμε τι είναι τα συναισθήματα, πώς μπορείς να τα διαχειριστείς, πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος. Οπότε πιστεύω μερικοί είναι ταλαντούχοι, κάνουν το γεννητής. Κάποιοι μαθαίνουν, κάποιοι πρέπει να χάσουν πολλές φορές για να το μάθουν. Οπότε ο καθένας έχει το δικό του πικ, το δικό του χρόνο. Κάποιοι κάνουν πικ στα 25, κάποιοι στα 37, κάποιοι στα 18, ξέρω εγώ. Ναι. Οπότε είναι. Εξαρτάται στον άνθρωπο. Πέρσι είχαμε την τύχη να είμαστε μαζί στο Ευρωπαϊκό Ομάδων στην Πολωνία. Ενώ κάναμε και παρέα. Πίναμε και τις μπύρες μας μετά τους αγώνες. Είσαι τα τελευταία χρόνια πολύ βασικό μέλος της εθνικής ομάδας της Κύπρου, την οποία τιμάς και με πάθος και γενικότερα είσαι το παιδί που εμψυχώνει και υποστηρίζεις όλα τα παιδιά, πηγαίνεις στις κερκίδες, φωνάζεις, κάνεις. Πώς βλέπεις την εθνική ομάδα και γενικότερα ποιο πιστεύεις ότι είναι, που πρέπει να επενδύσουμε σαν ομοσπονδία για να έχουμε, ας πούμε, την Κύπρο έτσι σταθερά σε ένα καλό επίπεδο και να βλέπουμε πιο μεγάλες κατηγορίες.
Σου βάζω δύσκολα, ε. Δύσκολη ερώτηση, γιατί είμαι σχετικά πρόσφατα πίσω στην Κύπρο. Προσπαθώ να δω κάποια προβλήματα που υπάρχουν στις υποδομές μας. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί κάποια πράγματα κάνουν περισσότερο καιρό να γίνουν από ό,τι πρέπει, από ό,τι χρειάζεται μάλλον. Νομίζω πάνω σε αυτά τα θέματα μπορούν να απαντήσουν καλύτερα ο Απόστολος, ο Μίλαν, ο Κυριακός Ιωάννου, πιο παλιοί, πιο έμπειροι σε τον τομέα. Δεν έχω κάποια τεκμηριωμένη, ας το πω, άποψη για τον το πράγμα. Υπάρχει το ταλέντο όμως, έτσι. Πιστεύω πως υπάρχει, ναι. Υπάρχει πρώτη ύλη, δηλαδή. Υπάρχουν αθλητές. Πιστεύω υπάρχουν αθλητές. Πιστεύω δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα η Ομοσπονδία. Με ποια έννοια? Δεν μπορεί η Ομοσπονδία και να φτιάξει το καλύτερο γήπεδο. Και τούτο είναι πολύ σημαντικό. Τούτο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ακουστεί, νομίζω. Μπορεί η Ομοσπονδία να φτιάξει και τα καλύτερα γήπεδα. Γιατί έχει χώρες που έχουν τα καλύτερα γήπεδα, αλλά για κάποιο λόγο δεν βγάζουν αθλητές, για παράδειγμα. Σωστά. Νομίζω ξεκινά από το σπίτι. Ξεκινά από την παιδεία, ξεκινά από το σχολείο. Γιατί άμα έχεις παιδάκια. Και από το πρώτο σχολείο, σε μου διακόπτω, από το πρώτο σχολείο που είναι η οικογένεια, έτσι. Ναι. Οικογένεια. Πώς στηρίζει η οικογένεια μια προσπάθεια ενός παιδιού ή πώς η οικογένεια φέρνει κοντά το παιδί της στον αθλητισμό, που πιστεύω ο αθλητισμός είναι από τα πιο βασικά που πρέπει να περάσει έναν παιδάκι, γιατί μπορεί να σου μάθει πολλά πράγματα ο αθλητισμός. Πειθαρχία, μπορεί να σου μάθει τι σημαίνει σκληρή δουλειά, τι σημαίνει να πονάς το σώμα σου, να είσαι κουρασμένος από την προηγούμενη ημέρα, αλλά πάλι να ξυπνάς, βρέξει χιονίσει έξω, να ξέρει ότι πρέπει να πάω να κάνω τον το πράγμα για να γίνω καλύτερος, ξέρω εγώ. Και να τους βάλεις και το μικρόβιο από μικρή ηλικία. Να μην νομίζουν ότι είναι ούλα εύκολα. Εσύ είχες στηρίξει τη οικογένειά σου? Όχι. Όχι για πολλούς λόγους. Ήταν χωρισμένοι, μεγάλωσα με τη γιαγιά μου εγώ. Δεν είχα ούτε τα λεφτά, ούτε την ψυχολογική υποστήριξη, που είναι το πιο σημαντικό νομίζω σε τέτοιες ευάλωτες ηλικίες. Αλλά αν το πάρει στατιστικά, όλα τα στατιστικά μπορούν να δείξουν ότι έπρεπε να ήμουν έξω στους δρόμους εγώ κανονικά. Δεν ξέρω αν ήταν. Μπορεί η γιαγιά μου εκείνη που με κράτησε και μου έλεγε πήγαινε προπονήσει, πήγαινε και γεννήθηκε μου εκείνη το, μπήκε μου εκείνη το μικρόβιο να πω ότι να κάνω ένα πράγμα αλλά να το κάνω καλά, καταλάβες, και απετύχω σε αυτό το πράγμα. Πάνω σε αυτό που λες και για τη γιαγιά σου, είχα δει ένα αφιέρωμα που έχεις κάνει όταν είχες χάσει τη γιαγιά σου, και πραγματικά, επειδή έχω εγώ μια ιδιαίτερη σχέση με τη δικιά μου τη γιαγιά, με έχει συγκινήσει πολύ και είδα ότι είχες μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο σε στήριξε και σε κράτησε στα δύσκολα, έτσι. Νομίζω αν δεν ήταν η γιαγιά μου, μπορεί να ήμουν ένα ρεμάλι έξω στον δρόμο, η αλήθεια. Η γιαγιά μου ήταν κάτι σαν πατέρας και σαν μητέρα σε ένα, δεν ξέρω πώς να μπορώ να το εξηγήσω. Νομίζω τέτοιες γυναίκες δεν υπάρχουν πλέον. Οπότε. Ναι, η Αγιούλα. Εντάξει, πιστεύω ότι τη μνημονεύεις με τον καλύτερο τρόπο και την κάνεις περήφανη και εντός, αλλά και το κυριότερο εκτός σταδίων, που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, είσαι ένα παιδί που σπούδασε κοινωνιολογία. Έχεις άποψη και για τα πολιτικά, αλλά και τα κοινωνικά δρομένα του τόπου. Γενικά, πώς βλέπεις, ενώ σαν ένα παιδί των 30 χρόνων, ας το πούμε, πώς βλέπεις γενικά... 31, okay, ναι. Πώς βλέπεις, ας πούμε, την νέα κοινωνική πραγματικότητα, τους νέους στην νεολαία σήμερα. Και γενικότερα, ανήκεις σε μια γενιά η οποία έχει ζήσει και την προτεχνολογίας εποχή, αλλά και την, ας το πούμε, ιντερνετική, social media ζωή του σήμερα. Ναι. Ποια αυτές τις δύο εποχές προτιμάς? Κοίτα, νομίζω το ίντερνετ έχει κάνει τις ζωές όλων των ανθρώπων πολύ πιο εύκολο. Απλά πιστεύω είναι ένα εργαλείο το ίντερνετ που πρέπει να το αξιοποιήσει σωστά. Δηλαδή, όπως ένα ποτήρι που η δουλειά του είναι να βάζεις νερό μέσα, για παράδειγμα, για να πίνεις ή το οτιδήποτε. Έχει διάφορα functions, δηλαδή, το ποτηράκι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σαν όπλο, ξέρω εγώ, ή σαν κάτι άλλο. Είναι πώς χρησιμοποιάς το εργαλείο, το ίντερνετ, για παράδειγμα, ή τα social media κτλ.
δεν θα είμαι ο άνθρωπος που θα απομείνει στο ίντερνετ όλη μέρα, γιατί είμαστε περιτριγυρισμένοι από τον το πράγμα πλέον. Ακόμα και εγώ να είμαι πάνω στο τηλέφωνο μου, πάνω στον υπολογιστή μου, γιατί παίζω και αρκετά video games, όπως και ο Μίλαν, ξέρω. Αλλά είναι τι κάνεις το υπόλοιπο μέρος της ζωής σου, δηλαδή τι θέλεις να πετύχεις στη ζωή σου. Θέλεις να είσαι απλά ένας average που πάει το πρωί στη δουλειά και έρχεσαι και απλά φκένεις έξω συνέχεια και TikTok και Instagram να βάλω stories ότι είμαι έξω και τα πίνω και τα σπάω για παράδειγμα και μόνο τούτον κάνεις, ή έχεις και κάποιους άλλους στόχους της ζωής σου να πετύχεις, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε για πολλά περιορισμένο χρόνο πάνω σε την υγεία, σωστά. Οπότε τι θέλεις να κάνεις με τη ζωή σου, θέλεις να σε... Και σκέφτου όλοι συλλογικά να ήμασταν έτσι, μέσα στην Κύπρο τώρα λέω σε εγώ, να θέλαμε να είμαστε top στο οτιδήποτε κάνουμε. Είναι πιστεύω εν το mindset που εν κυριαρχεί πλέον. Είμαστε πιο πολλά της καλοπέρασης του, ξέρουμε τι σημαίνει πλέον σκληρή δουλειά όπως έκαναν πιο παλιά, πριν το ίντερνετ για παράδειγμα κάποιοι άνθρωποι. Πιστεύω ότι έχει χαθεί λίγο το μέτρο, έχω χαθεί ισορροπία. Ναι, έχει χαθεί το μέτρο πιστεύω, για πολλά πράγματα. Οπότε, μπορεί να σου πει κάποιος ποιος είναι τούτος να μας πει εμάς τι να κάνουμε. Που μπορεί, πολύ σωστά μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Δικαίωμα του στην τελική, έτσι. Απλά λέω επί της ουσίας, εμένα η προσωπική μου απόψη είναι τούτη. Σε τούτο βρίσκω ουσία. Στο ότι ήρθαμε σε τούτον κόσμο για να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Δεν ήρθαμε δάμε απλά για να ζήσουμε. Okay. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ότι ήρθα σε τούτον κόσμο απλά για να είμαι παράσιτο. Να χρησιμοποιήσω την λέξη, εγώ, ας πούμε. Άρα, στην ουσία, επιλέγεις κατά κάποιο τρόπο τον δύσκολο δρόμο. Ναι, δύσκολος, εύκολος. Δεν νομίζω ότι αυτό μου κάνει τόσο δύσκολο. Δεν είναι πιο διαφορετικό από κάποιον που ξυπνάει η ώρα 5 το πρωί να πάει στα χτίσματα ή να πάει στο φούρνο ή να πάει στην οποιαδήποτε δουλειά ή στην αστυνομία ή στην πυροσβεστική. Όλες οι δουλειές είναι δύσκολες. Του λέω ότι ακόμα και μια καθιστική δουλειά μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Το θέμα είναι τι κάνουμε σαν σύνολο στην κοινωνία, τι στόχους έχουμε. Οπότε ο καθένας γεμίζει με τον δικό του τρόπο τους στόχους του, έτσι. Μπορεί ο καθένας να θέλει να είναι ο καλύτερος influencers. Ο influencers στην Κύπρο, ξέρω εγώ. Που δεν το κατάλαβα ποτέ το πράγμα. Αλλά δικαίωμα είναι το, όπως σου είπα. Κάποιος που θέλει να είναι ο καλύτερος δικηγόρος. Και τούτοι, γι' αυτό κάποιοι δικηγόροι ξεχωρίζουν, γι' αυτό κάποιοι επιστήμονες ξεχωρίζουν στο δικό τους τομέα και άλλοι απλά υπάρχουν για να υπάρχουν. Καταλάβες τι θέλω να πω. Θέλω να μειώσω κανέναν με τον τρόπο με τον το που λέω. Απλά λέω ότι αν ήμασταν έτσι όλοι μέσα στην κοινωνία, να ήταν νομίζω και πιο ανταγωνιστικοί όλοι και πιο καλοί. Καταλάβες. Ταυτόχρονα έχεις και μπορώ να πω, μην σε ξέρω και έξω από τα στάδια. Να διαβάζω τον Τζόρνα Πίτερσον, ξέρεις. Έχεις και άποψη για τα πολιτικά, ενώ ασχολείσαι, είσαι ένα παιδί που ψάχνεται γενικότερα και ενδιαφέρεται. Πιστεύεις ότι έχουμε, και γενικά με το Κυπριακό, πιστεύεις ότι σαν νεολαία, αλλά και σαν σύνολο, είμαστε κάπως παχύδερμα, ενώ δεν μας πιάνει τίποτα. Νομίζω ο κόσμος... Πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο με την πολιτική ζωή. Πιστεύω πως ναι, γιατί περιτριγυριζόμαστε από τούτο. Δηλαδή αύριο αν κάποια απόφαση κάποιων υπουργικού, πολιτικών μιας ομάδας που αποφασίζουν τους νόμους μας τέλος πάντων, αποφασίζουν αύριο τι είναι να πούμε εμείς σαν χώρα που εκπροσωπούμαστε στην Ευρώπη. Αν μας φέρουν μια νομοθεσία δαμέ που την Ευρώπη και ο παραπάνω κόσμος είναι συμφωνεί με το πράγμα και να μας επιβληθεί, ποια είναι η απάντηση μας σε τούτο, απλά να είμαστε απαθείς, πώς να το πω. Πρέπει να κάνουμε και παραπάνω engage, να πω, ξέρεις τα ελληνικά μου, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή ή να πούμε στους ανθρώπους που ψηφίζουμε εμείς, γιατί τούτοι όλοι είναι εμάς που υπηρετούν τον κόσμο, τον απλό τον λαό που ψηφίζει. Είναι κάποιος δικτάτορας ή βασιλιάς που πρέπει να σκέφτεται. Για μένα που δουλεύει ο οποιοσδήποτε πρόεδρος, εμένα, τον πολίτη, εσένα, καταλάβες. Πρέπει να μας ακούσει. Οπότε, να πρέπει να,
προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο πιο πολλά γίνεται engage τέλος πάντων με το πράγμα, έτσι ώστε αύριο να μην ευκαινούμε στους δρόμους και παραπονιόμαστε, γιατί ξέρουμε και το άλλο εμείς. Απλά να παραπονιόμαστε. Και συνέχεια, όποιο πρόεδρο και να βγει, όποιο υπουργό και να βγει, όποιο κόμμα και να κυριαρχεί, πάντα έχουμε έναν παράπονο όλοι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Πάντα μάθαμε να παραπονιόμαστε. Και τούτο που με εκπλήσει παραπάνω, ειδικά στην Κύπρο, είναι ότι δεν μπορούσαμε όλοι να ενωθούμε για να βρούμε μια λύση για το Κυπριακό, ας πούμε. Που εγκρίμα. Εγκρίμα. Γιατί πιστεύεις εσύ, σαν Αλέξανδρος, ότι μια βιώσιμη λύση ήταν το ιδανικό σενάριο για αυτόν τον τόπο? Πρέπει να συζητήσουμε. Κακιά ή καλή λύση, πρέπει να συζητήσουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε τόσο βάθος γίνεται. Απλά εγώ λέω, σαν κοινωνία, πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί παραπάνω με τι ασχολούνται? Και όταν έρχεται η στιγμή της ψήφου, τι γίνεται. Καταλάβες. Ναι. Έχεις σαν Αλέξανδρος, σαν πρωταθλητής Στίβου, τη στήριξη που σου αναλογεί στο επίπεδο που βρίσκεσαι, δηλαδή και από την πολιτεία, αλλά γενικότερα και από τους αρμόδιους φορείς? Πιστεύω πως ναι, για τα επίπεδα που είμαι, πιστεύω πως ναι. Μπορούσα να ήταν καλύτερα, ίσως. Μπορούσα να ήταν χειρότερα, προφανώς. Οπότε, στην τελική, όλοι μας, νομίζω, όλοι της Εθνικής, θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι η διάκριση, και για μας, αλλά και για τη χώρα μας. Όσο πιο εύκολα και πιο, πώς να το πω, όχι, να μην ταλαιπωρηθούμε τόσο πολλά. Mm-hmm. Να μην έχουμε έννοιες ότι έρχονται 15 πλευρές λαρκάσμοι και πρέπει να τους πληρώσουμε και είμαστε έτσι, ενώ πρέπει να κάνουμε προπόνηση 8 ώρες την ημέρα, 6 ώρες την ημέρα. Και όχι προπόνηση, προπόνηση που είναι απλά η πια γυμναστήριο. Πολλοί νομίζουν ότι απλά είναι γυμναστήριο και πάει σπίτι. Είναι καταπώνηση. Είναι καταλάβεις όταν πάει σπίτι και πονείς τα γόνατα σου και πρέπει να περπατήσεις, τι σημαίνει το πράγμα. Και κάνεις το τούτα ούλα για τούτο πράγμα, τούτο στόχο. Έχεις πέρασει από το στάδιο, δηλαδή να έρχονται λογαριασμοί και να ανησυχείς για το, πολλές φορές, το τέλος του μήνα? Πολλές φορές. Και ευτυχώς είχα και φίλους που με βοηθούσαν για τούτο πράγμα, σε τούτο πράγμα. Μέχρι και να μου δανείζαν και να μένε και να πίσω τα λεφτά, ας πούμε, για να πληρώσω το πιο παλιά όμως. Απλά όταν δεν έχεις κάνει επιτυχίες και δεν έχεις κάνει κάποια διάκριση, ποιος ο λόγος να σου δώσουν κιόλας που την άλλη, κατάλαβες, γιατί να σε βοηθήσουν? Έχεις αποδείξει κάτι, έχεις κατάλαβες. Εδώ ξεκινά και μια άλλη συζήτηση, πότε στηρίζουμε έναν αθλητή, τον στηρίζουμε για να φέρει, τον στηρίζουμε όταν φέρει το μετάλλιο ή τον στηρίζουμε για να φέρει το μετάλλιο. Ενώ είναι μια συζήτηση που, αν θα μπορούσα να τοποθετηθώ εγώ πάνω σε αυτό, είναι ότι στηρίζουμε τα παιδιά τα οποία έχουν προοπτική, ανεξάρτητα ότι αν έχουν ήδη μετάλλιο. Δηλαδή, αν βλέπω ότι ένα παιδί έχει όλη την προοπτική, θα του δώσω ένα έξτρα κίνητρο για να τον στηρίξω και να ενισχύσω την προσπάθειά του και από αυτούς με τη σειρά του να ενισχύσει την εθνική ομάδα. Γι' αυτό κάπου τραβάς τη γραμμή. Ναι. Γι' αυτό κάπου τραβάς τη γραμμή και λες, ωραία, για παράδειγμα στη σφύρα, κάνει πάνω από 68 μέτρα αυτός ο αθλητής, 65 μέτρα, θα του δώσω έξτρα κίνητρο. Καμνή 55, δυστυχώς δεν μπορώ να σου δώσω έξτρα κίνητρο. Πρέπει να πεινάσεις, όπως επεινάσαν κι άλλοι πριν που σένα, και μέσω της πείνας, για παράδειγμα, επιεστήκαν λόγω του αισθήματος και της ανάγκης και, κάμαν το έξτρα βήμα, για παράδειγμα. Ναι, Αλέξανδρε, όπως αυτό μπορεί να γυρίσει και σαν μπούμεραγκ, γιατί όταν ξέρεις ότι δεν έχεις να πληρώσεις τους λογαριασμούς, έρχεσαι και αναρωτιέσαι και λες, καλύτερα να βρω μια δουλειά να ασχολούμαι τον ελεύθερο μου χρόνο ή να πηγαίνω να σκοτώνομαι στον αθλητισμό από τη στιγμή που δεν είναι κάτι βέβαιο. Είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, θέλω να πω. Αυτό ότι, και το γεγονός ότι αυτή η έξτρα πίεση με τους λογαριασμούς, φαντάζομαι σε έχει πειράσει και εσύ στην προπόνηση. Πάρα πολλές φορές. Αφού κάνεις μια-δυο στροφές και σκέφτεσαι πώς θα το πληρώσω εκείνο. Προφανώς. Απλά η λύση για τώρα εντούν τα δεδομένα. Η λύση, πιστεύω, είναι απλή. Πιστεύω θα συμφωνούσαν και άλλοι αθλητές για το πράγμα. Είναι γιατί δεν έχουμε κι εμείς έναν εσύραντο και εκείνο τον Άγιον Κοσμά στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μια εγκαταστάσεις οι οποίες θα τα... Ένα σπίτι για το Στίβο. Θα τα αναλαμβάνει ο ΚΟΑ ή οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε η οργάνωση, οποιοδήποτε ημικρατικός οργανισμός. Να βάλει μέσα παιδιά
να στήσει μια βάση δηλαδή τεράστια, 100-200 άτομα, να τα συντηρά μέσα και να δούμε αν δουλέψει το πράγμα, για παράδειγμα. Να ήταν ωραίο πιστεύω πείραμα. Με τόσα εκατομμύρια πειραματίζονται η κυβέρνηση μας, ξέρω εγώ. Οπότε γιατί όχι για τούτο, καταλάβες. Ναι. Γιατί χτίζονται τόσα εκατομμύρια γήπεδα δεξιά-αριστερά ποδόσφαιρο, για να μπορεί να χτιστεί μια βάση ωραία, καλή, ειδικά σε έναν πολύ ωραίο κλίμα όπως η Κύπρος. Να φέρνεις και από έξω αθλητές και να βγάλεις κάπως έτσι τα έξω τέλος πάντων συντήρησης για τους άλλους αθλητές. Καταλάβεις με τι θέλω να σου πω. Ναι, ναι. Έχει έξυπνους τρόπους. Απλά λέω σου, εγώ είμαι σχετικά καινούριο πίσω, δεν έχω και μια. Ναι, είναι και μια συζήτηση που είχε γίνει και με τον Μίλαν, ότι η Κύπρος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ένα κέντρο αθλητικού τουρισμού υψηλών προδιαγραφών, όπου θα μπορούσε να φιλοξενεί τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στο Στίβο, κάτι στην περίοδο τους χειμερινούς μήνες, όπου στην Ευρώπη κάνει αρκετό κρύο. Να τους φιλοξενήσει εδώ πέρα με όλες τις εγκαταστάσεις, δίπλα στη θάλασσα, γυμναστήρια κτλ. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην μπροστά σαν project και να υπάρχουν και εγκαταστάσεις. Υπάρχει η πρώτη ύλη που είναι οι καλές συνθήκες, οι καιρικές, η θάλασσα και γενικότερα σαν λαός είμαστε φιλοξένοι, που είναι πολύ βασικά συστατικά αυτά. Ναι, για παράδειγμα, αν ο κόσμος ξέρει για το Αλέγκρα, είναι ένα πάρα πολλά καλό μέρος πιστεύω και το φαΐν τους είναι τέλειο. Ειδικά τώρα που ήρθαμε με τους Ούγγρους, οι Ούγγροι είναι ξετρελαμένοι με το Αλέγκρα και την εύκολη πρόσβαση στο γήπεδο. Σκέφτομαι να είχαμε έναν Αλέγκρα επί 10. Mm-hmm. Καταλάβες, αν ξέρει ο κόσμος για τις αιστείες και μέσα στο γασιπί, είναι απίστευτο να έχεις ένα πράγμα σαν τούτον επί 10. Να μπορείς να φιλοξενήσεις Γερμανούς, Ούγγρους, οποιοςδήποτε. Είναι και θέμα ψυχολογίας, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μπαίνεις σε ένα γήπεδο που να βλέπεις ελίτ αθλητές. Ναι, ναι, το ζεις και εσύ από τώρα, το ζεις τώρα βασικά που είσαι στην Ουγγαρία, που προπονείσαι και έχεις μια καθημερινή επαφή με τον Χάλκιν, ο παγκόσμιο πρωταθλητή της Βουδαπέστης, ο Χάλας, που καθημερινά αγωνίζεσαι μαζί του στην προπόνηση, συναγωνίζεστε. Και φαντάζομαι μόνο καλό σου έχει σε ατομικές σου επιδόσεις, έτσι. Ναι, είναι διαφορετικό συναίσθημα να έχει κάποιον αρκετά καλύτερο από σένα, πολλά καλύτερο από σένα, και να παρατηράς διάφορα πράγματα για τον χαρακτήρα του, η ψυχολογία του, πώς, όπως είπαμε πριν, διαχειρίζεται κάποια πράγματα της προπόνησης, το πόσο δουλευταράς και τη σκληρή δουλειά είναι. Οπότε, σκεφτούτο να έχει έτσι ανθρώπου δίπλα σου, ένας μικρός ή ένας πιο, όχι κακός αθλητής, αλλά κατάλαβες, πιο χαμηλό επίπεδο αθλητής και να τον βλέπει τον αθλητή μπροστά του στις εστίες, να μέσα στην Κύπρο και να έρχονται του οι αθλητές και να εμπνέουν έτσι και τη δική μας νεολαία. Mm-hmm. Να ξέρουν ότι είναι εντάξει σήμερα που ήταν μια κακή μέρα, είναι οκ, okay, αύριο μια άλλη μέρα, προχωράμε. Να με χαλιούνται και να μίζεροι και τα λοιπά, κατάλαβες. Πιστεύω και εγώ να κάνουμε πολύ καλό το πράγμα στην Κύπρο. Γιατί λέω, αθλητές πιστεύω έχουμε. Έχουμε παιδιά. Θέμα είναι δεν ασχολούνται οι παραπάνω. Γιατί λέω σου, κάπου ξεκινά το πρόβλημα από το σπίτι, οικογένεια κτλ. Και είναι έτσι που ξεκινήσαμε λίγο την συζήτηση. Είναι τι κάνουν τα παιδιά. Αρέσκει τους ο αθλητισμός. Θέλουν να κάνουν αθλητισμό. Ξέρουν τα καλά που προσφέρει ο αθλητισμός και τα κακά. Καταλάβες. Ότι δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο η μπάλα, που είμαστε μια χώρα που είμαστε μόνο για την μπάλα. Ναι. Και που επειδή δύο φορές τα μάτια και ήθελα θείο, που τα πράγματα που ακούω και τις φωνές. Ναι. Εν τόσο, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, μήπως κάνουμε εμείς μια κακή δουλειά στο να διαφημίσουμε το Στίβο, καταλάβες. Πολλά τα θέματα, πολλές οι ερωτήσεις, δεν ξέρω. Ναι. Είναι ένα ζήτημα η επικοινωνία, δηλαδή το πόσο επικοινωνούμε προς τα έξω το προϊόν μας και κατά πόσο το προϊόν μας είναι καλό για να επικοινωνηθεί, έτσι, ναι. Γιατί αν καλέσεις κάποιον να δει ένα παγκύπριο πρωτάθλημα K20 ή αν δει τα μάτια, ας πούμε, που δεν κατεβαίνει αφού κρέμα το Κυπριακού Στίβου όπως το παγκύπριο πρωτάθλημα, δημιουργεί κάποιο προβληματισμό. Δηλαδή, θα επενδύσει κάποιος ξένος τα λεφτά του σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο μαζεύει 50% άτομα. Δηλαδή, πρέπει να διερωτηθούμε γιατί ο κόσμος πλέον δεν κατεβαίνει στο στάδιο. Και να αναρωτηθούμε ακόμη περισσότερο γιατί στο διεθνές meeting που κατεβαίνουν ονόματα Τεντόγλου, κατεβαίνει Αφρόκρεμα του Κυπριακού Στίβου, του Ελληνικού Στίβου,
μαζεύει 5.000 κόσμο τα τελευταία χρόνια. Σε ένα meeting που γίνεται μόνο 3 χρόνια. Έτσι. Θέλω να πω ότι όσο καλύτερο είναι το προϊόν, τόσο περισσότερο κόσμο θα έρθει να το απολαύσει. Γιατί εμεί ξεχνάμε ότι είναι θέαμα, έτσι. Ναι, μακάρι να μπορούμε να αναβαθμίσουμε το meeting μας σε silver και gold. Να έρθουν ακόμα πιο μεγάλοι αθλητές ή πιο πολύ μεγάλοι αθλητές ή να κάνουμε 2 και 3 bronze meetings. Θα ήταν ό,τι ιδανικό για να μάθει και ο κόσμος το στίβο. Λέω σου, είναι κρίμα και έχω μια εκτίμηση για όλα τα αθλήματα. Μου αρέσει να κάτσω να δω έναν ποδόσφαιρο με τους φίλους μου μπροστά στην τηλεόραση ή κάτι. Αλλά ειδικά στην Κύπρο, δεν ξέρω γιατί. Πάω να δω ένα match και ο κάθε Κυπρέος, να πω, του καναπέ να φωνάζει ότι ο παίχτης έκαμε λάθος. Τι είναι, κάμε το εσύ ρε φίλε, αν είσαι τόσο καλός, γιατί δεν πάεις εσύ. Τι έκαμε εσύ στη ζωή σου, ας πούμε. Και πάει και συζήτησα το μια φορά με παίχτες του Απόλλη, γιατί βλέπω τους καμιά φορά μέσα στο ACB. Λέω τους, πώς το αντιμετωπίζετε να σας φωνάζουν και να σας φτύνουν, να σας ρίχνουν πράγματα. Τυχαίοι τώρα, όποιοι να είναι, μέσα στα γήπεδα που πάω εγώ με το μωρό μου να δω και να φύγω ασφαλές που είναι το γήπεδο, να δω ένα μάτσο να το απολαύσω. Λέει μου, εντάξει, έρχεται ο κόσμος και ευκάλλει τα ψυχολογικά του. Είσαι σοβαρός ρε. Ψυχολογικά σου πάει τα λίστα στο ψυχολόγο, πάει να βρει βοήθεια. Όχι να πάει να τα ευκάλεις έξω στο γήπεδο. Εντάξει, είναι μια μάστιγα αυτή του ποδοσφαίρου. Είναι απίστευτο το πράγμα ρε. Κάτσε και ο τρεις μέσα να σου πω εγώ τι είναι να γίνει μετά. Δεν ξέρω, είμαι πολύ αυστηρός σε το πράγμα, γιατί έχασα και ένα φίλο μου στην Ελλάδα που ποδοσφαιρικό αγώνα. Μαζευτήκαν 5, ξέρω εγώ τι ήταν Αριανοί, και σκοτώσαν τον επειδή ήταν με τον Μπάουκ, ας πούμε. Δηλαδή, φτάσουμε σε εντός σημείο. Ξανά γίνεται έτσι πράγμα στο στίβο. Εντάξει, ναι, τα Ολυμπιακά θέματα και γενικότερα ο στίβος είναι ένας χώρος υγιής. Πολύ πιο υγιής, θα λέγα. Ναι, πολύ πιο υγιής. Υπάρχει ευχάριστος αθλητική ας πω, ευγένεια, υπάρχει αθλητοπρέπεια, υπάρχει το fair play, τηρούνται οι κανόνες και υπάρχει μια πειθαρχία, να το πω. Εσύ δεν είσαι διαιτητής και διαιτητής. Είμαι και διαιτητής. Είναι ωραίο αίσθημα να σου φωνάζουν, να σου λένε όταν κάνεις ένα λάθος π.χ. Είναι ένα κομμάτι της δουλειάς, δεν είναι ευχάριστο, αλλά έτσι με αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε από τη συζήτηση. Δεν σου χαμογέλασε. Ο Φεβρουάριος φέτος δεν σου χαμογέλασε καθόλου. Ήταν ένας δύσκολος μήνας για σένα. Έχασες τον προπονητή σου. Τι κρατάς από τον Κώστα? Και τι δεν κράτησα, Σάβα? Γενικότερα, απλά για να πούμε και να ξέρει ο κόσμος, αποφάσισες να κάνεις μια αλλαγή στη ζωή σου και να φύγεις από το. Είχες και προτάσεις από Ελλάδα, αλλά προτίμησες να πας στην Ουγγαρία, γυμνάζεσαι εκεί πέρα. Μίλησε μας λίγο για το πώς προέκυψε η συνεργασία, για τη ζωή σου εκεί πέρα, και αν ήταν νέα δεδομένα τη ζωή σου κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Η Ούγγρη ήταν από πάντα. Θυμάμαι, έλεγε μου το και ο Κώστας και ο Απόστολος, συμπαθούσαν τους, υπήρχε μια συμπάθεια και από τους δύο. Έγιναν πιο κοντινοί με τα χρόνια και αγαπούσαν τους πάρα πολλά και αγαπούσαν μας πάρα πολλά. Ο Ζόλτ ήταν, ο Νέμεθ Ζόλτ ήταν ο πρώτος που μου είπε, όχι επειδή μου το πέμπε πρώτος, αλλά που μου άνοιξε τις πόρτες αμέσως και ευκάλε μου πλάνο, λέει μου έλα, σε περιμένουμε αυτά. Και ήθελα να φύγω, να πάω κάπου μακριά για κάποιο λόγο. Δεν μπορούσα να μείνω δάμε κοντά. Οπότε δεν ήταν εύκολη επιλογή. Όπως είπα πριν, το κρύο είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο να το αντέξω. Η προπόνηση, το να έχεις 3 καλούς φυροβόλους δίπλα σου με 76 μέτρα, 77 μέτρα και 80 μέτρα, 81 μέτρα δίπλα σου αθλητές, είναι πάρα πολύ. Είναι και αυτή μια κινητήρια δύναμη να σε σπρώχνει, πιστεύω, κάθε μέρα, να σε κρατά τίμιο στη δουλειά σου, να προσπαθείς στο 110% να μένεις στερής που τζίνους. Οπότε. Έχει αλλάξει και το μοντέλο προπόνησης? Κατά ένα 20-30%, ναι. Αλλά, πιστεύω, ναι. Λίγο διαφορετικό. Ναι, αλλά σε μια γενικότερη βάση δουλεύεις πάνω κάτω στην ίδια μεθοδολογία, ενώ προπονητικά. Ναι, ναι, έχουμε απλά. Η σύσταση είναι λίγο διαφορετική. Okay. Αλλά σχεδόν ίδιο όγκος. Απλά λίγο διαφορετική μέθοδος.
Αν ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα προς τον κόσμο που παρακολουθεί Στίβο, αλλά και γενικότερα στα νέα παιδιά τα οποία είτε σκέφτονται να μπουν στον χώρο, είτε είναι ήδη στον χώρο και επιτιμάζουν να κάνουν, ας πούμε, το μεγάλο βήμα και περιμένουν να πάρουν μια ευκαιρία μέσα από ένα αγώνα για να κυνηγήσουν μια μεγαλύτερη οργάνωση. Ποιο θα ήταν αυτό? Όλοι μας παίρνανε κάποια κόλαση. Το θέμα είναι να αντέξουμε μέσα σε αυτήν την κόλαση και να την ξεπεράσουμε και να βγούμε πιο δυνατοί. Και ποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σε ευχαριστούμε για την... Εγώ ευχαριστώ. Για την όμορφη συζήτηση. Να σου ευχηθούμε όλοι μέσα από το Track and Field CY καλές επιτυχίες στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ακόμα και να μην επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, σημασία έχει το ταξίδι και γενικότερα η προσπάθεια και το ότι ο Αλέξανδρος μέσα από τη χρονιά, αλλά και μέσα από τα χρόνια όσα αναπόδειες και να είχε, στέκεται δυνατός και είναι στη διαδρομή και κυνηγά το όνειρο και το ταξίδι, πιστός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.